χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλή σας μέρα, Γραμματέα. Καλημέρα σας, δική μου χαρά, κύριε Σκουρή. Χθες είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη να προαναγγέλει πρόταση δυσπιστίας, πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη και τον Πρωθυπουργό να δηλώνει όταν κατατεθεί η πρόταση ότι θα τη μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο σας επί του θέματος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη είναι απόλυτα καταδικαστέα, χωρίς περιστροφές, χωρίς ήξεις αφήξεις. Είναι ταυτόχρονα και ανήθικη, θα πρόσθετα. Παράλληλα, το ίδιο καταδικαστέα είναι και αήθης, είναι και η στάση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κάλυψε με απαράδεκτα μάλιστα επιχειρήματα, τρόπος του λέγειν επιχειρήματα δηλαδή, και πρακτική τον υπουργό του. Είναι απαράδεκτο δηλαδή αυτό που συνέβη χτες στη Βουλή. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη και την απάντηση του κυρίου Τσίπρα στην πρόταση δυσπιστίας που θα κάνει μετά τις γιορτές του Πάσχα και θα τη μετατρέψει, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, σε πρόταση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του. Πρόταση δυσπιστίας να προαναγγέλλεται επίσης δεν έχω δει ποτέ στα όσα χρόνια καλύπτω το πολιτικό ρεπορτάζ. Καλά, είναι το γνωστό παιγνίδι. Αντί να μπει το ζήτημα στην ουσία και η αντιπαράθεση στην ουσία, που κατά την άποψή μου είναι αυτή που είπα ακριβώς πριν, αλλά και να αναδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα που αφορά συνολικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για την κατάσταση των οποίων ευθύνονται και η σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως εμείς έχουμε ξαναπεί ότι 30 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, πριν τις τοπικές εκλογές και λίγους μήνες το πολύ, το αργότερο, πριν τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τέτοιες προτάσεις, είτε δυσπιστίας είτε μετατροπής τους σε προτάσεις εμπιστοσύνης, γίνονται μόνο και μόνο για να ενισχυθούν τα κάλπικα διλήμματα ανάμεσα στους δύο του διπολισμού, που όσο και περισσότερο που περνάει ο καιρός μοιάζουν όλο και πιο πολύ σαν δύο σταγόνες νερό. Δεν τους μένει τίποτα άλλο αυτή η ψεύτικη αντιπαράθεση για δευτερεύοντα, για τριτεύοντα ζητήματα, για να κρύψουν ακριβώς, επιμένουμε σε αυτό που το λέω, τις συγκλήσεις που έχουν και οι δύο για τα μεγάλα ζητήματα. Και τα μεγάλα ζητήματα είναι τα προνόμια που δίνουν σε λίγους μονοπωλιακούς ομίλους, είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων, των αντιδραστικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κουαρτέτου, είναι ο προσανατολισμός και η εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Είναι όλα αυτά δηλαδή μαζί με την ισχύ όλων των μνημονιακών νόμων που τα ζούμε και ματώνει ο ελληνικός λαός. Θα σας δυσκολέψω αν ρωτήσω τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ στην συγκεκριμένη ψηφοφορία, γιατί φαντάζομαι στη συζήτηση στη Βουλή θα συμμετάσχετε. Στη συζήτηση πάντα συμμετέχουμε, άλλες φορές έχουμε αποχωρήσει ακριβώς για να μην νομιμοποιήσουμε μια κατάσταση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας όπου σας την ανέλησα ακριβώς πριν. Θα το δούμε συγκεκριμένα, τέλος πάντων δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι προτάσεις, διότι εδώ το ζήτημα για παράδειγμα δεν μπορεί να τίθεται με τόσο χυδαίο τρόπο. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και πρέπει να τελειώσει η ιστορία. Διότι αυτή η κατάσταση να καλύπτει ο Πρωθυπουργός, ενώ κορυφαία στελέχη του βγαίνουν και καταδικάζουν τον κύριο Πολάκη, είναι το λιγότερο απαράδεκτη. Βέβαια, φαίνεται ότι οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας πλέον βρίσκονται σε τέτοια φάση του κράταμε να σε κρατώ για να πάμε όλοι μαζί στον κρεμό. Κάπως έτσι δηλαδή φαίνεται η αντίδραση σε αυτά τα ζητήματα. Διότι είναι διαφορετικό πράγμα να κάνεις κριτική στον κύριο Κυμπουρόπουλο, για παράδειγμα, πολιτική κριτική όμως για τις θέσεις του, για τις θέσεις του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, όπως και να κάνεις κριτική για άλλον
άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι αμαία ή όχι, και να μιλάς για τις πολιτικές του θέσεις, είτε είναι στο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και εδώ, για παράδειγμα, το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί συγκεκριμένα για αυτά τα ζητήματα. Εμείς λέμε ότι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες ζουν με την αγωνία αν θα περισσώσουν αυτό το πενιχρό επίδομα τη σύνταξη αναπηρίας από το σφαγείο των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Η ανεργία, κύριε Σκουρή, σήμερα σε βαριά ανάπηρους, οι οποίοι όμως, προσέξτε, είναι ικανοί προς εργασία, ξεπερνά το 95%. Τα ειδικά σχολεία όπου λειτουργούν, όσα λειτουργούν, φοιτούν περίπου 10.000 μαθητές και είναι πολύ μειωμένοι, λιγότεροι κατά 50% σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Χώρια τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς είναι εκρηκτικές, σε βοηθητικό προσωπικό. Τώρα εκτιμάτε ότι η προεκλογική περίοδος θα συνεχιστεί με ακραία πόλωση και είναι για σας δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Μα νομίζω δεν έχουν άλλη επιλογή τα δύο αυτά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, από το να πολλώσουν το κλίμα για να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους, για να βάλουν πάλι τα κάλπικα διλήμματα ότι ο ένας θα λέει ότι είμαι το λιγότερο κακό από τον άλλον, ενώ σε όλα τα βασικά ζητήματα θα συμφωνούν και θα πηγαίνουν άλλα μπρατσέτα. Και βεβαίως αυτό το έχουμε ζήσει σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, και από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να αξιοποιήσει την πείρα του, γιατί το έζησε αυτό και το 2015, στις αρχές του 2015 και το Σεπτέμβριο του 2015, το έζησε και πιο πριν το 2010, πιο πριν ακόμη με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να τελειώνουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πολλώσουν την κατάσταση. Μόνο που δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να πέσει σε αυτή την παγίδα. Επιμένετε, γραμματεία, είναι ίδια τα δύο κόμματα? Διαφορές έχουν. Το ίδιο στην στρατηγική επιλογή, στα βασικά προγράμματα, βεβαίως είναι ήδη. Αφού ψηφίζουν προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο όλοι τους. Ψηφίζουν και έχουν, οπότε πριν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, σήμερα κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, μνημονιακές πολιτικές. Ψηφίσαν τα μνημόνια. Ο ένας το δεύτερο, όλοι μαζί το τρίτο, ο προηγούμενος το πρώτο. Λοιπόν, να κοροϊδευόμαστε? Και όλα αυτά είναι σε πλήρη ισχύ. Και κανείς τους δεν λέει ότι θα καταργήσει ή θα αρχίσει να ξυλώνει τουλάχιστον τα μνημόνια. Δεν τους λέμε πλέον, γιατί έχει καταντήσει γελίο και ανέκδοτο πλέον και μέσα στον ελληνικό λαό, με ένα άρθρο θα καταργήσουν όλα τα μνημόνια και τους χίλιους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους που είναι σε ισχύ, αλλά λέμε να αρχίσουν να ξυλώνουν αυτό το σύστημα. Ούτε αυτό καν το λένε, ούτε ως προοπτική. Μέχρι το 2060 αντίθετα υπόσχονται ματωμένα πλεονάσματα, δημοσιονομική προσαρμογή, συνεχή εποπτεία και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των μεγάλων. Θα επανέλθω... Και εδώ είναι και το Δουνουτού που λένε ότι δήθεν θα φύγει, που θα μείνει και θα κάνει πάλι αξιολογήσεις με λεφτά που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί μένουν όλα τα υπόλοιπα. Μένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μένει ο ΣΕΒ, μένει η Ένωση των Εφοπλιστών, η οποία ακριβώς τα ίδια προτείνει με όσα προτείνει του Δουνουτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα Άρα επανέλθω, λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουν? Θα επανέλθω για τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιας και το θίξατε, είχαμε πλεόνασμα μαμούθ που ανακοινώθηκε χθες. 4,4% το 18. Ναι. Ήθελα λίγο καταρχήν το σχόλιο σας γι' αυτό, και δεύτερον, ότι η κυβέρνηση φαίνεται να μελετάει μια σειρά μέτρων κοινωνικού περιεχομένου, όπως η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ακούω ότι θα, τι άλλο, μια σειρά μέτρα τα βλέπετε σήμερα στις εφημερίδες, η πτώση του συντελεστή φορολογίας και μερική επαναφορά του. Ένα-ένα να τα πάρουμε. Τα βλέπετε θετικά? Ναι, βεβαίως. Ένα-ένα να τα πάρουμε, βεβαίως, διότι βεβαίως. Και εδώ γίνεται μεγάλη κοροϊδία. Εδώ έχουμε ξεζούμισμα για το λαό και κέρδη για κάποιους λίγους επιχειρηματίες. Αυτά τα θηριώδη πλεονάσματα, τα μεγάλα πλεονάσματα που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, σημαίνει ότι στις πλάτες του λαού θα πέσει νέο αντιλαϊκό ξεσάλωμα. Θα πέσουν νέα μέτρα. Ήδη προχτές που διαβεβαίωνε ο Πρωθυπουργός
τους εταίρους του, πως θα τηρηθούν όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι και ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Λοιπόν, αυτό είναι επιβεβαίωση τι έχει να περιμένει ο λαός από τα διάφορα παραμύθια περί μεταμνημονιακής εποχής, με την κυβέρνηση να λέει ότι επιστρέφει στο λαό ένα από αυτά κάποια που μου είπατε, από τα 100 που του έχει αρπάξει. Δηλαδή σου αρπάζω 100, σε ματώνω για τα 100 και σου δίνω ένα. Κρατάω τα 99 για πάρτι μου, για τους μεγάλους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οικονομικά συμφέροντα που υπηρετώ ως κυβέρνηση και σε ένα σου δίνω ένα ψίχουλο. Αυτή είναι η λογική που θα πρέπει να πει κιόλα ευχαριστώ ο λαός μας. Αυτοί έκοψαν τα δώρα από τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, από τους συνταξιούχους. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διατήρησαν τις περικοπές, απέρριψαν προτάσεις του ΚΚΕ για την επαναφορά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι οι ίδιοι και στην ίδια κατεύθυνση. Και τσακώνονται προεκλογικά για το ποιος νοιάζεται περισσότερο για τους εργαζόμενους. Αυτά είναι η μεγάλη κοροϊδία. Εκτιμάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πλέον τη θέση της σοσιαλδημοκρατίας στην χώρα και μπορεί αυτό το σύστημα, το σχήμα, το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ, αν θα την πάρει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, την ερώτηση μόνο, το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Προοδευτική Συμμαχία, νομίζω ότι λέγεται, πιστεύετε ότι έχει ενδεχόμενο επιτυχίας να είναι ο δεύτερος πόλος στη ζωή του τόπου? Κοιτάξτε να δείτε, πραγματική Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να κάνει κάποιος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει όλες τις δομές, όλο αυτό το σάπιο διεφθαρμένο σύστημα, όλα τα συμφέροντα, τα οικονομικά, τα πολιτικά που γεννούν και το φασισμό και την ακροδεξιά, που γεννούν την αντίδραση. Δηλαδή, για να εξηγούμαστε, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε πάλι σήμερα, είναι κάλπικος ο αντιφασισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήθεν πάλι του ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, ενάντια στην ακροδεξιά. Συγκυβέρνησε, κύριε Σκουρή, 4 χρόνια με τους εθνικιστές ακροδεξιούς του Καμένου και κατοχύρωσε αυτή την ακροδεξιά ρητορική, την εθνικιστική, ρατσιστική ρητορική μέσα στην κυβέρνησή του, η δήθεν κυβέρνηση της αριστεράς. Υπουργοί του, βουλευτές του χαργεντίζονταν, χαργεντίζονται, φωτογραφίζονται, πάνε χέρι-χέρι με γνωστούς φασίστες και ακροδεξιούς. Τι να σας θυμίσω, πρόσφατα του Γκουρουμπλή, πιο πριν το Καστελόριζο με τους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες για την καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Δεν έλυσε ούτε το θέμα της αίθουσας για πάνω από 3 χρόνια. Ενώ προτείναν όλοι και η πολιτική αγωγή και μια σειρά άλλοι μαζικοί φορείς, όλος ο κόσμος, πολιτικά κόμματα να πάει στο εφετείο. Και πήγαινε, ερχόταν η δίκη από εδώ και από εκεί με αποτέλεσμα απαράδεκτες καθυστερήσεις. Δεν απάλλαξε τους δικαστικούς που ασχολούνταν με τη δίκη και το προσωπικό από άλλες υποθέσεις που έτρεχαν. Δεν ενίσχυσε και δεν έδωσε προσωπικό για να τελειώσει μια δίκη, ας πούμε, η οποία είχε πάρα πολύ οπωσδήποτε όγκο δουλειάς. Και κατάντησε να κρατάει 3 χρόνια περισσότερο από ό,τι κράτησε η δίκη της Ιρεμέλης. Άρα λοιπόν, πού τα πουλάει αυτά περί δήθεν πάλι ενάντια στην ακροδεξιά, περί Προοδευτικής Συμμαχίας κλπ. Γραμματέα, πιστεύετε, το είχατε πει παλαιότερα σε αυτή την εκπομπή, γίνει μεγάλος θόρυβος από την τοποθέτησή σας αυτή. Πιστεύετε ότι όντως μπορεί στο μέλλον να υπάρξει ένας συνασπισμός Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και υπό ποιον, θα έλεγα? Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον η πορεία τους είναι η ίδια την οποία ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν. Το ΠΑΣΟΚ ήταν η σοσιαλδημοκρατία των προηγούμενων δεκαετιών, που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει το ρόλο της και ακολουθεί την ίδια ακριβώς πολιτική, όχι σταδιακά όπως το ΠΑΣΟΚ μέσα σε 15 χρόνια σταδιακής μετάλλαξης λόγω άλλων συνθήκων πάλι, αλλά επειδή λόγω των σημερινών συνθήκων ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα εξάμηνο προσαρμόστηκε κάνοντας τη βρώμικη δουλειά, την ίδια βρώμικη δουλειά που έκανε πριν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και που τους καταδίκασε τότε ο ελληνικός λαός. Η ίδια πορεία θα υπάρξει. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκούρη, όταν το ΚΚΕ προειδοποιούσε ότι θα έρθει η στιγμή ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν η πρόοδος, ο σοσιαλισμός και όλα αυτά που λέγαν, θα συγκυβερνήσουν, βγαίναν τα κανάλια και μας βρίζαν, μας λέγαν το ΚΚΕ παίζει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε το ΠΑΣΟΚ, τι πράγματα είναι αυτά, εδώ είναι το φως, εκεί είναι το σκότος, εδώ είναι η πρόοδος, εκεί είναι η συντήρηση κλπ. Τα ίδια ακριβώς
που λένε τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βέβαια οι περισσότεροι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ΠΑΣΟΚ. Το 80% του ΠΑΣΟΚ, του βαθέως ΠΑΣΟΚ, που έχει συνηθίσει και εντρυφήσει σε τέτοιες κομπίνες και πολιτικές απάτες, είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί του, βουλευτές του και πάει λέγοντας, τελεχών τον κρατικό μηχανισμό στα υπόγεια του Μαξίμου. Άρα πιθανή μια συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων. Μα θα γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα. Αυτή είναι η πολιτική μας εκτίμηση και Σάββατο κοντή γιορτή που λένε. Τώρα ήταν εδώ και ο κύριος Μενέντες και ουσιαστικά σας βάζω το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός του παρέδωσε μία λίστα με τις παραβάσεις και παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μπορούν ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν την χώρα από την Τουρκία? Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Άλλο μεγάλο δείγμα προοδευτικότητας και αριστεροσύνης αυτού του κόμματος. Να φέρνει το ΝΑΤΟ και να μας λέει ότι η σημερινή αριστερή πολιτική, η επαναστατική πολιτική, είναι να είσαι με το ΝΑΤΟ, να φέρνεις το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, να γεμίζεις με αμερικάνικες και νατοϊκές βάσεις όλη τη χώρα και να συμμετέχεις στις αποστολές του ΝΑΤΟ, πληρώνοντας μάλιστα κιόλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κόβοντας από την υγεία, από την παιδεία, από τις συντάξεις, από τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις του ελληνικού λαού, τα ζητήματα της πρόνοιας, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Αυτό κι αν είναι δείγμα τεράστιας αριστεροσύνης και προόδου και προοδευτικής συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ ποτέ δεν προστάτεψε συμφέροντα λαϊκά δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα καμίας χώρας, ούτε της Ελλάδας. Το αντίθετο μάλιστα, το έχουμε συνηθίσει στην λογική του Διέρη και Βασίλευε, υπηρετώντας πολιτικές στην αντιπαράθεσή του με άλλες ισχυρές δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα εδώ στην περιοχή, όπως είναι η Ρωσία για παράδειγμα, όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Στη Λιβύη ξανά μένε το εμφύλιος πόλεμος, σε ετοιμότητα η βάση της Σούδας, υπερίπτανται αμερικάνικα και νατοϊκά αεροπλάνα εκεί, διότι υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση και φαγωμάρα ανάμεσα στη Γαλλία, στα γαλλικά μονοπόλια δηλαδή, και στα αμερικάνικα μονοπόλια εκεί, μαζί με τους υπόλοιπους Ρώσους, Κινέζους και δεν συμμαζεύεται επίσης στην περιοχή, μαζί με Τουρκία επίσης που είναι ανταγωνιστική, Ισραήλ, Αραβία, Αίγυπτο και μια σειρά άλλες χώρες. Και αυτά δημιουργούνται στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, στα αμερικάνικα επιτελεία, στα κυβερνητικά επιτελεία αυτών των κρατών, των χωρών, στα οποία συμμετέχει και η κυβέρνηση η σημερινή του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν, μακριά από αυτή τη λογική, ο ελληνικός λαός πρέπει να καταδικάσει και μάλιστα να είναι και ένα κριτήριο ακόμα της ψήφου του σε αυτές τις εκλογές της 26ης Μαΐου, όπως και στις επόμενες, όποτε και αν γίνουν, τις βουλευτικές εκλογές που επίσης έρχονται. Είναι αρκετά μηνύματα που λένε, μα μονομέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ κάνει ο Κουτσούμπας. Αυτό λένε γραμματέα και ήθελα να σας ρωτήσω. Μονομέτωπος είναι όταν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτό που συνέχιζε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι αντιδραστική, είναι συντηρητική, είναι νεοφιλελεύθερη, δεν το κρύβει άλλωστε, υπηρετεί και αυτή η μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Η κριτική μας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο από τη σκοπιά ότι εμφανίζεται ως αριστερός, ως προοδευτικός. Και λέμε ότι δεν είναι. Μακάρι να ήταν, απαντάω στους ακροατές μας, αυτούς που στεναχωρούν γι' αυτό. Άρα λοιπόν το ζήτημα, λέω σε αυτούς τους ακροατές, δεν είναι να επιλέξουν πάλι ανάμεσα σε ένα δήθεν μικρότερο κακό που τελικά αποδεικνύεται χειρότερο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, με τον Τραμπ τις συνομιλίες και τις συμφωνίες τις καινούργιες, ο κύριος Τσίπρας τις υπόγραψε. Με το ΝΑΤΟ και την ατοποίηση του Αιγαίου, ο κύριος Τσίπρας τις υπόγραψε. Το τρίτο μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το ψηφίσανε. Και ματώνει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, μη μας λένε ότι είναι μονομέτωπος, πολυμέτωπος είναι ο αγώνας. Και μια τελευταία... Εμείς λέμε ότι τρεις γάιδαροι μαλώνουν σε ξένον αχυρώνα. Ο αχυρώνας είναι του ελληνικού λαού. Και εδώ βρίσκεται στο μετερίζει αυτό σταθερά το ΚΚΕ με συνέπεια, με αγωνιστικότητα και τα παλεύει όλα τα ζητήματα. Από τα πιο μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα. Τρεις γάιδαροι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Το κίνημα αλλαγή σήμερα. Και παλέ, το κίνημα αλλαγή, όπως λέγεται. Μια τελευταία σήμερα. Ερώτηση. Ο οποίος, το οποίο βέβαια παλεύει για να γίνει τσόντα ανάμεσα σε αυτόν που θα είναι πρώτος σε επόμενες πιθανές βουλευτικές εκλογές. Αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κολλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κολλήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αποστολή αυτού του κινήματος δίθεν αλλαγής. Δηλαδή του γνωστού Πασόκ, ό,τι έχει απομείνει από το παλιό Πασόκ. Και μια τελευταία ερώτηση, γραμματέα. Πραγματικά χαιρόμαστε κάθε φορά που συνομιλούμε. Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να ήταν στόχος του ΚΚΕ η τρίτη θέση? Τώρα στις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε όσο πιο ψηλά είναι. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, αλλά πολιτική εκτίμηση δεν θα κάνουμε. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να απαντήσει σε αυτό, διότι ο ελληνικός λαός θα πάρει την ευθύνη για το ποιον θα βάλει και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη θέση και στην τέταρτη. Γιατί θα ψηφίσει. Άρα σε αυτές τις κάλπες βεβαίως. Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι πρέπει να βάλει ως στόχο και να γίνει στόχο του ελληνικού λαού, άσχετα τι ψήφισε μέχρι τα τώρα, των ανθρώπων, να γκρεμίσει τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση και να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που σήμερα μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση σε αντιλαϊκά μέτρα και σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Διότι αυτές οι κυβερνήσεις που θα έρθουν αύριο μεθαύριο πάλι, οι οποίες θα είναι προφανώς συνεργασίας διαφόρων κομμάτων μεταξύ τους, ανάμεσα στους τρεις κυρίως, θα οδηγήσουν ξανά το λαό σε να ματώνει, να ιδρώνει και να μην απολαμβάνει τους σκόπους για τους οποίους ιδρώνει καθημερινά, όλο το μήνα, όλο το χρόνο. Για να του αφαιρούν πάλι τα δικαιώματα. Γιατί αυτό γίνεται. Είδατε τι έγινε μετά τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετόχων, πήρε σειρά η εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, που είναι πιο κάτω και από τα ελάχιστα που είχε ανακοινώσει ο Τσίπρας τότε, φτάνοντας το ποσό των 40 εκατομμυρίων, γνωστό είναι για τους αναξιοπαθούντες όπως τους έχουμε σχολιάσει, εφοπλιστές. Δηλαδή θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Ότι όλοι αυτοί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και οι κολαούζοι τους, δουλεύουν για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους εφοπλιστές, για συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και να μην μπερδεύεται ο ελληνικός λαός αν ο ένας παίρνει το μέρος επειδή τον συμφέρει πολιτικά του ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα και ο άλλος παίρνει το μέρος του άλλου. Το θέμα είναι να καταδικαστούν οι πολιτικές που δίνουν προνόμια σε αυτούς τους διάφορους μεγάλους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους και θάβουν τον ελληνικό λαό στα τάρταρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γραμματέα, για τη συνομιλία. Καλή Ανάσταση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, καλές γιορτές και με αισιοδοξία, δύναμη και ελπίδα και με πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ.